Πάμε τώρα να δούμε την επιδημιολογική εικόνα, αλλά και αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε με τον δόκτωρα Λεόντιο Κοστρίκη. Κύριε Κοστρίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Λοιπόν, εξ αφορμής και του ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε, στην ουσία θέλω να μας εξηγήσετε, το βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ότι πολλές φορές πράγματα που ξέρουμε διαφοροποιούνται, πράγματα που νομίζαμε ότι τα ξέρουμε παρουσιάζονται αλλιώς και πράγματα που δεν ξέραμε τα γνωρίζουμε μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν ανατρέπει την επιστήμη, μάλλον η ίδια η επιστήμη είναι έτσι. Ακριβώς, Χρύσανθε. Αν αναφέρεσαι για το φάρμακο της χλωροκίνης, φαντάζομαι γι' αυτό να αναφέρεσαι. Ναι. Η επιστήμη είναι ένα συνεχές πεδίο, δεν είναι ποτέ στάσιμη επιστήμη. Η χλωροκίνη, Χρύσανθε, ξεκίνησε με παρατηρήσεις ενός διάσημου Γάλλου γιατρού, του Τίδια Ραούλ, από το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας. Ο άνθρωπος αυτός, που είναι κλινικός γιατρός, έχει θεραπεύσει πέραν των 1.000 ατόμων χρησιμοποιώντας το φάρμακο αυτόν ή παράγωγα του φαρμάκου αυτού, το chloroquine ή το hydroxychloroquine. Αλλά ο τρόπος που έκαναν τις παρατηρήσεις του δεν ήταν ποτέ σε κλινικές μελέτες όπως αυτές είναι γνωστές με τα κλινικά πρωτόκολλα των δυτικών χωρών της Αμερικής. Επομένως, το φάρμακο αυτό είχε έναν μεγάλο φρένο, θα έλεγα, από την Αμερική. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το φάρμακο αυτό δεν σχεδιάστηκε για το COVID-19. Είναι φάρμακο εναντίον της μαλάριας. Επομένως, έχει εφαρμοστεί εδώ με μια μεθοδολογία που ονομάζεται repurposing, αναπροσαρμογής. Ναι. Επίσης, είναι εξαιρετική σημασία να καταλάβουν ο κόσμος ότι αυτό το φάρμακο είναι παύτινο και αυτό μπορεί να υπάρχει κάποιος λόγος που το κυνηγά ο κόσμος. Λοιπόν, υπήρχε πρόσφατα μια μεγάλη κλινική μελέτη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ονομάζεται Solidarity, και σε αυτήν την κλινική μελέτη έλαβε μέρος και η Ελλάδα και ασθενείς και από την Κύπρο μάλιστα. Και εκεί χρησιμοποιήθηκαν διάφορα blinded φάρμακα όπως είναι η χλωροκίνη, η παράγωγα της χλωροκίνης, το Remdesivir και για διάφορα άλλα. Και φαίνεται ότι από αυτήν τη μελέτη, με πολλούς ασθενείς, η χλωροκίνη δεν είχε αποτελέσματα τα οποία ανάμενε κάποιος και προσωρινά, και είναι εξαιρετική σημασία το πούμε αυτόν, προσωρινά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναστείλει την χρήση της. Εξακολουθεί να είναι αυτό το φάρμακο στα κλινικά πρωτόκολλα της Κύπρου, ίσως να χρειαστεί να γίνει κάποια αναπροσαρμογή τώρα με τα νέα δεδομένα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά η ταπεινή μου άποψη είναι ακόμα ένα φάρμακο το οποίο παρέχει αρκετή προστασία στους ασθενείς. Ήταν το φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως και στους δικούς μας τους ασθενείς εδώ στην Κύπρο. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην επιδημιολογική μας εικόνα. Είμαστε ξανά πίσω στα 2 κρούσματα, έτσι, με το ρυθμό μεταδοτικότητάς μας, το R, να είναι κάτω από το 1, εκεί που το θέλουμε. Ποια είναι τα σχόλιά σας? Αντιμετωπίζουμε επαρκώς τη νέα κατάσταση όπως διαμορφώθηκε με τη μερική άρση ακόμη περισσότερων μέτρων? Νομίζω, Χρύσανθε, πάμε αρκετά καλά. Πολύ καλά. Η επιδημιολογική καμπύλη διατηρείται, όπως έχεις πει προηγουμένως, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Έχουμε αγγίξει και το 0 σε κάποια φάση, τώρα είναι μικροί αριθμοί. Και έχουμε άρει αρκετά μέτρα, δηλαδή πήγαν πίσω στα σχολεία, οι επαγγελματίες του λιανικού εμπορίου, έχουν καταργηθεί τα SMS, γίνεται τώρα, μπορεί κάποιος να συναθρηστεί με μέχρι 10 άτομα. Επομένως έχουν γίνει αρκετά πράγματα και η επιδημιολογική καμπύλη παραμένει σταθερά καλή. Αυτό είναι πολύ καλό εύρημα, αν και πολλοί ανάμεναν ότι θα έχουμε πιο πολλά κρούσματα. Ευτυχώς δεν έχουμε τα κρούσματα, τα πολλά τα έχουμε από εισαγόμενες λοιμώξεις που, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, είναι πλήρως κοντρολαρισμένες. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό το πράγμα, διότι είναι από χώρες που δεν ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό που με ανησυχεί λίγο εμένα και πρέπει να το θίξουμε εδώ και να το πούμε στους ακροατές σας, είναι ότι οι συναθρήσεις χρειάζονται περισσότερο προσοχής και οι χώροι εστίασης. Εδώ πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί
οι νόμοι και οι κανονισμοί είναι εκεί και πρέπει όσο ακολουθούμε όλοι, μέχρι 10 άτομα σε έναν τραπέζι, αλλά πρέπει να καθόμαστε στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να σηκωνόμαστε πάνω και να διακινούμαστε μέσα σε ολόκληρο το εστιατόριο σε όλα τα τραπέζια, διότι μετά γίνεται ένα μεγάλο τραπέζι με πολλούς πελάτες. Επομένως, αυτό το πράγμα επιδημιολογικά δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να παραμείνουμε προσεκτικοί και να ακολουθούμε με ευλάβεια τα μέτρα τα οποία μας υποδεικνύει η επιδημιολογική μονάδα. Σας ακούω να το λέτε αυτό τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας υποβάλω κάτι για να το απαντήσετε. Ξέρετε, ο κόσμος μπορεί να συμπεριφέρεται έτσι επειδή έχει κατά νου αυτό που του είπαμε μαζί το προηγούμενο διάστημα. Ότι δηλαδή ο ιός φθήνει, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες βοηθούν στην όχι και τόσο εύκολη μετάδοσή του και ότι πάντως θα εξαλειφθεί, σας άκουσα να λέτε, προτού βγει το εμβόλιο. Αυτό σε καμιά περίπτωση όμως δεν σημαίνει ότι έφυγε ο ιός σήμερα, έτσι. Ακριβώς. Όλα αυτά που λέτε, Χρύσανθη, είναι όλα σωστά. Εντάξει, είναι όλα σωστά. Βρισκόμαστε σε εξαιρετική χαμηλών επίπεδων λοιμόξεων. Τίνει να είναι προς το μηδέν. Δεν είναι μηδέν ακόμα. Εντός υπάρχει μερικές αιστείες ιού που βρίσκονται ακόμα ανάμεσα μας και πρέπει να το έχουμε αυτό το πράγμα υπόψη μας. Ο σκοπός μας είναι να τον εκριζώσουμε τελείως αν είναι δυνατόν. Επομένως, ναι μεν ο κόσμος έχει το δικαίωμα σε εισαγωγικά, μπορώ να το πω έτσι, να χαίρεται και να διασκεδάζει, διότι είναι προσπάθειες όλου του κόσμου, όλων μαζί, που καταφέραμε να βρισκόμαστε σήμερα σε αυτήν την εξαιρετικό επίπεδο, αλλά πρέπει να έχουμε λίγο την έννοια του. Επομένως, ας να βγούμε έξω, να πάμε σίγουρα να βρεθούμε τους φίλους μας, αλλά να περιορίσουμε τις φιλίες μας μέχρι 10 άτομα αυτή τη στιγμή και είμαι σίγουρος ότι αν πάμε κι άλλον καλά, σε ακόμα λίγο καιρό, είμαι σίγουρος ότι η πολιτική ηγεσία θα αυξήσει ξανά τον αριθμό των συγκεντρώσεων σε πιο μεγάλο αριθμό. Αλλά ας το πάρουμε το πράγμα σιγά, στα αθερά και με προσοχή. Με υπεύθυνη στάση. Ούτως ή άλλως το έλεγα και χθες, ένα άτομο χρειάστηκε στη Γουαχάν για να ξεκινήσει όλο αυτό που ζει ολόκληρος ο πλανήτης, έτσι. Ένα άτομο. Οπότε αν συμπεριφερθούμε όλοι, λες και είτε είμαστε εμείς, είτε κάποιος άλλος είναι εκεί γύρω μας, με ό,τι πρέπει να κάνουμε, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά, όπως πήγανε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Α, μισό λεπτά, γιατί έχω και μια άλλη ερώτηση από το πρωί. Θέλω να μου κάνετε και ένα σχόλιο, κύριε Κοστρίκη, για τα οδοφράγματα. Γιατί ανακοινώθηκε ότι το ψευδοκράτος αρχίζει τώρα τις πτήσεις και με την Τουρκία. Υπάρχει κάποια ενημέρωση για την εικόνα που επικρατεί εκεί και εάν και εφόσον ανοίξουν τα οδοφράγματα, τα πρωτόκολλα που θα ισχύσουν? Χρύσανθε, μπορώ να σας πω ότι θα γίνει μία συνάντηση της Τεχνικής Επιτροπής της Υγείας από εμάς και από τα κατεχόμενα. Και σε αυτήν την επιτροπή νομίζω θα είναι αρχές της άλλης εβδομάδας και θα λάβουμε μέρος και επίσης μερικά άτομα από την Επιστημονική Επιτροπή. Και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πολλά δεδομένα εν σχέση με την πλευρά μας και τα κατεχόμενα. Επομένως, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχεις αναφέρει, η σύνδεση που έχουμε την Τουρκία, όσα διαγνωστικά έχουν κάνει, τι είδους διαγνωστικά έχουν κάνει, τους αριθμούς τους, τις επιμένες καμπύες, αυτά να είσαι σίγουρος ότι θα τα ξεσκονίσουμε σε αυτήν την επιτροπή. Μάλιστα. Διότι πριν να ανοίξουν τα πράγματα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όπως και στα αεροδρόμια θα έχουμε να κάνουμε με ένα μέρος το οποίο να είναι της ίδιας επιδημιολογικής εικόνας με δική μας ή και καλύτερη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοστρίκη. Ευχαριστώ.